Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας αγαπητοί φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Πριν λίγο, πριν περίπου 40 με 45 λεπτά, εξήλθε του Αγίου Όρους η θαυματουργή, η ιστορική εικόνα του Άξιον Εστίν, όπου έχει προορισμό την Κομωτινή. Η Ιερά Επιστασία με επικεφαλή στον Πρωτεπιστάτη ακολουθεί, συνοδεύει την θαυματουργή εικόνα, το σημαντικότερο κοιμήλιο του Αγίου Όρους, που σπάνια εξέρχεται από την Αγιορείτικη Πολιτεία. Έτσι πρέπει να συντρέχει πολύ σημαντικός λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο. Η εικόνα ήταν να μεταφερθεί την περίοδο του κορονοϊού, την περίοδο του COVID, αλλά τελικώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αναβλήθηκε και έχουμε σήμερα την ιστορική αυτή ημέρα για την Κομωτινή να υποδέχεται την Παναγία Άξιον Εστίν. Η εικόνα αυτή έχει μεγάλη ιστορία, έχει μεγάλη χάρη, όπως λένε οι γέροντες του Αγίου Όρους, καθώς πριν αρκετά χρόνια παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και έψαλε το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και στη συνέχεια ζήτησε από τον μοναχό που φύλαγε αυτή την εικόνα σε ένα κελί εκεί κάτω από την σκήτη του Αγίου Ανδρέα στις καριές του Αγίου Όρους, ζήτησε ότι μετά θα ψάλλετε το τιμιωτέραν, πρώτα το Άξιον Εστίν και τα λοιπά. Και ο γέροντας δεν ήξερε γράμματα και έγραψε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ σύμφωνα με τις μαρτυρίες πάνω στην πέτρα για να δείξει το σημάδι του Θεού για τη θαυματουργία αυτή η εικόνα της Παναγίας μας που έχει επιτελέσει θαυμαστά γεγονότα ανά τους αιώνας τόσο στο Άγιον Όρος όσο και σε κάθε γωνία του πλανήτη, σε κάθε τόπο και σε κάθε ψυχή που την επικαλείται. Βοήθειά μας.